Ο Πολ και η Τρέισι Ναγκίαρ δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι το όμορφο διαμέρισμά τους με θέα στο λιμάνι της Βηρητού θα μαρτυρούσε το θάνατο της τρίχρονης κόρης τους Αλεξάνδρα ή Λεξού, όπως τους άρεσε να την αποκαλούν. Πέρασε ένας χρόνος από την έκρηξη, αλλά οι πληγές εξακολουθούν να είναι πολύ βαθιές και δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Επισκέπτονται σπάνια το διαμέρισμά τους στη Βηρητό και σήμερα κάθονται εδώ για πρώτη φορά στο ίδιο σαλόνι όπου η Αλεξάνδρα παρασύρθηκε από την έκρηξη πριν χάσει τη ζωή της. Αυτό είναι το σπίτι της Αλεξάνδρας. Οι αναμνήσεις είναι εδώ. Τη βλέπουμε να τρέχει, τη βλέπουμε να κλαίει. Είναι το σπίτι της. Ωστόσο, ο Πολ και η Τρέισι βρήκαν καταφύγιο και δύναμη στη στήριξη που ένιωσαν από τους συμπατριώτες τους. Από τη νέα γενιά που μπήκε για να βοηθήσει τις οικογένειες όταν τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση απέτυχαν σε κάθε επίπεδο. Στις 4 Αυγούστου το βράδυ, μη κυβερνητικές οργανώσεις άρχισαν να εργάζονται. Οι εθελοντές, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, επισκεύαζαν κτίρια, ανοικοδομούσαν τη Βηρητό. Και όταν κοιτάζω πίσω και βλέπω τι έχουν κάνει αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεν μπορώ απλώς να φύγω. Σκεφτήκαμε πολλές φορές να φύγουμε και δεν το κάναμε επειδή οι άνθρωποι εργάζονται τόσο σκληρά για να κάνουν αυτό το μέρος ένα καλύτερο μέρος, αυτή τη χώρα μια καλύτερη χώρα, για να πάρουν πίσω αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να τους αφήσω να δουλέψουν μόνοι όταν ήμουν το πρώτο θύμα αυτής της έκρηξης. Ο Πολ και η Τρέις ήταν τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα των οικογενειών των θυμάτων που με θάρρος μετέτρεψαν τη θλίψη τους σε πολιτική δράση, ενώ αναζητούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης, την οποία κατηγορούν ότι είναι εντελώς ανίκανη για την αντιμετώπιση της κρίσης από την έκρηξη. Για αυτούς, ο αγώνας ενάντια στην άρχουσα τάξη μόλις ξεκίνησε. Για εμάς η δικαίωση είναι κάτι που θα μας έκανε να γίνουμε καλύτεροι, αν είμαστε ακόμα σε θέση να ζούμε σε αυτή τη χώρα. Και καταλήξαμε πολύ γρήγορα στο συμπέρασμα, η Τρέισι και εγώ, ότι θα είμαστε εμείς ή αυτοί. Η κυρίαρχη ελίτ, όχι οπαδοί τους. Αυτή είναι μια διαφορετική ερώτηση. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε σε μια χώρα που αυτοί οι εγκληματίες είναι ακόμα στην εξουσία. Ήταν ένα μέρος της σκέψης μας αυτό. Εμείς χρειαζόμαστε αλήθεια, χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, χρειαζόμαστε λογοδοσία για την 4η Αυγούστου, αλλά πρέπει επίσης να τους διώξουμε. Ενώ ορισμένα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από μια κυβερνητική ελίτ, ισχυριζόμενοι ότι και αυτοί αναζητούν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, πολλοί απλοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί για τις προθέσεις τους, πιστεύοντας ότι επιδιώκουν να αυξήσουν τη λαϊκή τους βάση στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Σε μια χώρα που η δικαιοσύνη είναι τόσο άπιαστη, η Βηρητός παραμένει μια πόλη στο πένθος. Ένα χρόνο μετά την έκρηξη και πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, οι πληγές δεν θα επουλωθούν μέχρι να αποκαλυφθεί αλήθεια και να οδηγηθούν όλοι οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Καρόλ Μαλούφ για το Euronews από τη Βηρητό.